Κοίτα, ωραία εικόνα. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μπορώ να σας γνωρίσω τον νέο μου φίλο, είναι ο Πεπίτο. Βρίσκομαι πάρα πολύ κοντά σας, βρίσκομαι στο Κοροπή, σε ένα πολύ ωραίο στρέμμα 5,5, σε ένα πολύ ωραίο κτήμα 5,5 στρεμμάτων, όπου φιλοξενούνται 16 πανέμορφα γαϊδουράκια. Είναι μαζί μου η Τατιάνα, βέβαια, την οποία Τατιάνα, αν τη δείτε, θα την αναγνωρίσετε. Κιόλας. Από αλλού. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, Τατιάνα, τι κάνεις? Εδώ, στα γαϊδουράκια. Με τα παιδιά μας εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι ένα καταφύγιο, πούμε... έτσι. Δεν, είναι, δεν έχει να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι δεν είναι η λογική σε καμία περίπτωση του ζωολογικού κήπου. Είναι ένα καταφύγιο και τα γαϊδουράκια και ταλαιπωρούνται και έχουν κυνηγηθεί. Όχι εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Τα κυνηγούν για το κρέας, για το γάλα. Έτσι. Εκεί βρίσκονται το καταφύγιο του. Ναι, ναι, εδώ στο κέντρο το δικό μας, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Ακριβώς. Απλά σας γνωρίζουμε τα ζώα, αυτά τα υπέροχα ζώα, τα πολλές φορές ταλαιπωρημένα και εγκαταλειμμένα, κακοποιημένα. Θέλουμε να ξετυλίξουν σε εσάς το χαρακτήρα τους, τα καλά τους, τα καλούδια τους. Μην παλεύεις εσύ, να ζηλεύει τώρα ο Πεπίτο, θέλει αποκλειστικότητα. Οπότε προσπαθούμε να επανεντάξουμε τα κακοποιημένα ζώα στην καθημερινότητά μας. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα πάρκο αναψυχής όπου μπορούν να έρθουν όσοι επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά με τα γαϊδουράκια και να τα γνωρίσουν, να γνωρίσουν τη συμπεριφορά τους, να γνωρίσουν το τι ζώο είναι αυτό και όχι να το υπεύσουν, να το φροντίσουν και τα παιδιά βεβαίως. Φυσικά και για τα παιδιά. Και για τα παιδιά βέβαια. Περισσότερο για τα παιδιά, γιατί είναι πιο παρθένοι χαρακτήρες και μπορούν να δεχθούν το παρεξηγημένο ζώο. Αλλά και για τους μεγάλους που θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Να πούμε ότι φροντίζουν τα 16 αυτά λουγάκια, ωστόσο όποιο. Γαϊδουράκια, συγγνώμη. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ωστόσο, όπου μπορούν να δουν, να βρουν ή να μάθουν για κάποιο κακοποιημένο επίσης γαϊδουράκι ή για κάποιο άρρωστο. Ναι, ναι, μιλούμε για περιστατικά σε όλη την Ελλάδα που δεν τη χάνουν τη καλύτερη μεταχείριση. Παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και αυτόν ακόμα το ζώο που είναι μακριά από το κέντρο μας. Μια αυθόρμητη ερώτηση Χρυσάνθη, είναι πώς ξεκινήσατε. Ναι, ναι. Όπου, συγγνώμη, κάνε την ερώτηση, προηγήσε. Όχι, ήταν η αυθόρμητη ερώτηση ότι είναι πάρα πολύ ωραίος εδώ ο χώρος. Πώς εμπνευστήκατε να φιλοξενείτε 16 γαϊδουράκια, να τα φροντίζετε, γιατί είναι και δύσκολα στη φροντίδα τους και θέλουν και αρκετό χρόνο, και να το εξελίξετε με ίσως και θεραπευτικές διαδικασίες, να μπορείτε να βοηθάτε και... Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι αυτό δεν ήρθε, ενώ ότι δεν ξεκινήσαμε από αυτό που βλέπετε τώρα έτοιμο, ξεκινήσαμε πολύ πιο δειλά και με πολύ πιο λίγα γαϊδουράκια. Είχαμε 3 στην αρχή, ήρθε το 4, φτάσαμε στα 16 μέσα στα 6 χρόνια, είναι η 6η μας χρονιά. Μια που λέτε τον αριθμό, πείτε μας, δεν ξέρω αν με ακούτε, πείτε μας μια ιστορία με ένα ζώο μπορούμε να δούμε, γιατί το κάθε ζώο έχει τη δική του ιστορία, για να καταλάβουμε και πώς σιγά σιγά έγινε όλη αυτή η μεγάλη οικογένεια. Τον Πρωτέα τον βλέπετε πίσω εκεί. Ναι. Ωραία, ο Πρωτέας είναι ένα γαϊδουράκι που βρέθηκε παρατημένο πριν 2 χρόνια. Τον βρήκαμε αδέσποτο στα Σπάτα. Είχε εγκαταληφθεί, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν κατάκητο στην άκρη ενός δρόμου. Τον πήραμε επί τόπου. Αυτό το ζώο είχε από κακή φροντίδα, όχι χρήση, είχε φτάσει να είναι το αντίθετο από αυτό που νομίζει κανείς. Αντί να είναι πολύ σκελετωμένο, ήταν τρομερά υπέρβαρο. Ήταν ένα ζώο το οποίο κινδύνευε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή από το υπερβολικό βάρος, γιατί προφανώς το είχαν ταΐσει εντελώς λάθος και μετά το εγκατέλειψαν όταν έπαψε να έχει οποιαδήποτε αξία. Μάλιστα. Οπότε ήρθε εδώ κατευθείαν. Ο Πεπίτο που είναι μπροστά μας είναι ένα ζώο το οποίο είχε μια πολύ καλό παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες του κάποτε βρεθήκαν σε δυσκολία οικονομική και προτείναν να τον πάρουμε, γιατί ήταν καλύτερο και για τον ίδιο να βρίσκεται εδώ. Σε ανάγκη μπορεί να βρεθεί ένα ζώο όχι μόνο γιατί κάποιος του φέρεται άσχημα, αλλά γιατί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μπορεί να περιέλθει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέση. Έχουμε περιστατικά γαϊδουριών. Να έρθει ο κόσμος στη γαϊδουροχώρα, λοιπόν. Που ήταν γιατί... Στο Κοροπή, συγγνώμη, σε διακόψα, και να δει από κοντά. Ακριβώς, γιατί θα πάρουν ειδικά τα νεαρές ηλικίες άτομα ένα δυνατό μάθημα. Δεν πήραν οι μεγαλύτεροι. Η ιδέα ήταν να φτιαχτεί. Μπράβο. Παράλληλα λοιπόν με το φιλοζωικό έργο, η ιδέα ήταν να υπάρχει ένας χώρος επισκέψιμος, όμορφος, ένας στάβλος πρότυπος, τα ζώα να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, φιλικά και κοινωνικά και παιχνιδιάρικα, γιατί αυτή είναι η φύση του γαϊδουριού εδώ, μας πειράζουν.
Και οι επισκέπτες να γνωρίζουν την πραγματικότητα αυτού του ζώου, να μπορούν να ασχοληθούν μαζί τους, να μπουν στη φροντίδα των γαϊδουριών και τα έσοδα από τις επισκέψεις να στηρίζουν το έργο της, το φιλοζωικό κομμάτι. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και πολύ καλή δηλαδή, πρακτική. Σαν πάρκο επισκέψιμο, μπράβο, να, η γαϊδουροχώρα σαν πάρκο επισκέψιμο να στηρίζει το ελληνικό κέντρο για το γαϊδούρι που είναι το κομμάτι μας που δρά πανελλαδικά. Θα τα ξαναπούμε. Θέλουμε να ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Χριστιανάθηνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας για την όμορφη εικόνα, αλλά κυρίως τα μηνύματα που περάσατε στους τηλεθεατές και σε εμάς, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Και χαιρετισμού και στον Πρωτέα που είναι ντροπαλός μετά από αυτά. Όπως βλέπετε, ο γάιδερος δεν δαγκώνει απαραίτητα. Δεν κλωτσάει απαραίτητα. Ούτε κλωτσάει ούτε δαγκώνει. Όπως βλέπετε, λέω, δεν κλωτσάει απαραίτητα. Ακριβώς. Αυτά είναι πολλές φορές, αγαπητέ μας φίλε. Πάρα πολύ κοινωνικά. Καλύτερα να σε λένε γαϊδούρι από το να σε λένε άνθρωπο, αν συμπεριφέρεσαι. Ως κτίνος, έτσι. Το προσυπογράφω. Να είστε καλά. Εδώ το προσυπογράφουμε. Να είστε καλά. Έχουν ευαισθησίες και δεν τυχαίο που ασχολούνται με αυτό.